Και σε εκεί να καλησπέρισουμε τηλεφωνικά τον Δήμαρχο της Δικής, τον κύριο Φώτη Δημοξίδη, να επανέλθουμε στο έγγραφο που έστειλε και αντιδρούν οι πρόεδροι. Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Μασαλαρνέ. Και στους τηλεθέτες. Έχουμε αντιδράσει από κάποιους προέδρους για ένα έγγραφο που στείλατε για περικοπή εξόδων μετακίνησης των προέδρων. Κύριε Μασαλαρνέ, όντως έτσι είναι. Τους έστειλα ένα προειδοποιητικό έγγραφο και τους τόνισα ότι δεν είναι μισθός. Οι πρόεδροι παίρνουν αποζημίωση, η οποία αποζημίωση μάλιστα μετράει με το χιλιόμετρο από την έδρα του Δήμου στην κοινότητά τους. Και αυτό γιατί μέσα στο Νοέμβριο είχα δύο κορυφαίες λειτουργίες μέσα στο Δήμο. Το ένα ήταν προϋπολογισμός που κληθήκανε όλοι για να δουν πώς είναι ο προϋπολογισμός του Δήμου, πώς ψηφίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και να ξέρουν πώς θα πάει το επόμενο έτος. Και το δεύτερο ήταν η σύγκληση του συντονιστικού τοπικού οργάνου πολιτικής προστασίας, δηλαδή η προετοιμασία που κάνουμε για το χειμώνα, τα Χριστούγεννα, τα Χριστούγεννα το χειμώνα. Και είχα ζητήσει να έρθουν όλοι οι πρόεδροι, τους έστειλα πρόσκληση, την πήρανε και δεν παρευρεθήκανε μερικοί. Το τονίζω, μερικοί, όχι όλοι. Ναι, ναι. Και τους έστειλα προειδοποιητικά και τους είπα ότι αν θα λείψουν σε τέτοιες άλλες διεργασίες, θα τους κόψω την αποζημίωση. Για τον απλούστατο λόγο ότι, όπως σας είπα, αυτή η αποζημίωση που παίρνουν οι πρόεδροι είναι για να έρχονται να καλούνται στο Δήμο. Δεν είναι μισθός. Αυτά τα πράγματα έχουν αλλάξει από το Καλλικράτη και μετά. Είναι στην ευχαίρεια του Δημάρχου αν... Το προβλέπει κανονικά ο νόμος και η εγκύπηγος. Μετακινούνται ή δεν μετακινούνται. Είναι όπως οι σύμβουλοι, αν συμμετέχουν ή όχι σε συνεδριάσεις, είναι υποχρεωτικά και για τους Όταν καλούνται από το Δήμαρχο για κάποιες λειτουργίες του Δήμου, όπως τώρα την προετοιμασία και το συντονισμό για το χειμώνα. Λοιπόν, και δεν παρευρίσκονται και δεν μπορούν να ξέρουν πώς θα κινηθούν τα οχήματα, τι θα πρέπει να προετοιμαστούν, πώς θα μοιραστούν τα αλάτια, τι θα ενεργήσουμε αν θα έχουμε κατακλυσμούς, όλα γενικά. Γι' αυτό συγκαλούνται αυτά τα πράγματα. Εμάς, ο κόσμος μας ψήφισε για να μπορέσουμε να υπερασπίσουμε και να τον προστατεύσουμε τα συμφέροντά του. Χειμώνας έρχεται και χρειάζεται να μπορέσουμε να αντιδράσουμε σε αυτά τα γεγονότα. Όταν λοιπόν δεν είμαστε συντονισμένοι ή αδιαφορούν για αυτά τα πράγματα, καταλαβαίνω να μπορούν να έχουν κάποιο πρόβλημα. Αρρώστησε, ξέρω εγώ, του έτυχε κάτι. Αλλά όταν σε δύο διαδοχικά, σε δύο προσκλήσεις μέσα στο Νοέμβριο δεν εμφανίζονται και είναι γεγονός ότι είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι. Τους έστειλα λοιπόν ένα έγγραφο για να τους τονίσω ότι δεν είναι ο μισθός αυτό που παίρνουν. Αυτό που παίρνουν αποζημίωση, χιλιομετρική κιόλας, από την έδρα του Δήμου, από το Σιδηρόκαστρο δηλαδή. Και αν τυχόν συνεχίσουν οι μερικοί να κάνουν αυτό το πράγμα, δυστυχώς θα αναγκαστώ να λάβω μέτρα. Τονίζω, δεν είναι πολιτική κίνηση. Δεν έκανα τίποτα. Κανονικά θα πληρωθούν από την αποζημίωσή τους μέχρι τώρα. Αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν πώς έχει το θέμα. Για να μην μου πούνε μετά δήμαρχοι να πούμε εμείς δεν πατάμε στο Δήμο, δεν κάνουμε, δεν ενδιαφερόμαστε για το χωριό μας και εσύ μας κόβεις και την αποζημίωση. Μάλιστα. Δημάρχη, να ρωτήσω, ήταν πρόεδρο που κατέβηκα με τον δικό σας συνδυασμό. Βεβαίως και μα καταρχάς δεν έκοψα σε κανέναν την αποζημίωση. Τονίζω αυτό το πράγμα. Και το έστειλα προσωπικά με απόδειξη ενημερωτικά σε όλους τους προέδρους. Δεν έχει δικό μου. Ο πρόεδρος, κύριε Μασλάρνιε, είναι προέκταση του Δήμου. Είναι ο Δήμος. Είναι αρχή. Είναι δημοτική αρχή. Άσχετα με ποιον εκλέχθηκε. Και υπάρχουν και οι πολίτες που εμπιστευτήκαν την τύχη του χωριού τους. Θα πρέπει να ενδιαφέρονται για αυτό το πράγμα. Υπάρχουν οδύνοι πλέον, έχετε δείτε τι εκτάσεις έχουν. Θα πρέπει λοιπόν να βρίσκονται σε συντονισμό και σωστή προετοιμασία. Θα πρέπει δηλαδή να έχουν το ενδιαφέρον τους για αυτό το πράγμα. Αυτό. Έρχονται όμως άλλες στιγμές στο Δήμο και για συνεργασίες και τέτοια. Δεν είναι κάτι ότι δεν έρχονται. Βεβαίως. Και δεν σας είπα, δεν ήταν ότι όλοι οι πρόεδροι. Απλά το έστειλα γιατί είχα μία ερώτηση. Λέει, εμείς το ξέραμε. Όσοι το ξέρατε, καλώς. Όσοι δεν το ξέρατε, όσοι το ξέρατε, καλώς σας το υπενθύμισα και όσοι δεν το ξέρατε, το μάθετε. Να το έχετε υπόψη σας, διότι όταν καλείστε, θα πρέπει να παρευρίσκεται από τον Δήμαρχο. Δηλαδή, μόνο ο Δήμαρχος θα ενδιαφέρεται. Οι πρόεδροι τι κάνουν που είναι μέσα στις τοπικές κοινότητες. Όχι ότι επαναλαμβάνω. Δεν έχω παράπονο στο σύνολο σε όλους. Μερικοί δεν εμφανίζονται στο Δήμο να ενημερωθούν
τι θα γίνει με τις εκδηλώσεις, με το ένα, με το άλλο, με τον προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός είναι κορυφαία διαλειτουργία μέσα στο Δήμο. Είναι δυνατόν να μην ξέρουν πώς θα είναι ο προϋπολογισμός, τι θα γίνει τον επόμενο χρόνο? Είναι δυνατόν να μην ενδιαφέρονται να δούνε πώς θα αντιμετωπίσουμε το χειμώνα, πώς θα αντιμετωπίσουμε τις πλημμύρες? Και πάλι σας τονίζω ότι δεν κόπηκε τίποτα. Κανονικά έχουν δοθεί, αλλά όποιος έχει τη μύγα μοιάζεται, λέω μια παροιμία εγώ, και όποιος αγαπητοί θεατές καταλαβαίνουν τι εννοώ. Καταλάβαμε, αφού το αντιγράφω ήταν καθαρά ενημερωτικό, δεν ήταν τιμωρητικό, μπορούμε να πούμε έτσι. Καθόλου. Καταλάβαμε. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε, για την επικοινωνία αυτή και για την ενημέρωση. Να είστε καλά, κύριε Μαρκάκη. Καλές γιορτές. Καλό βράδυ, και αν μου επιτρέπετε, χρόνια πολλά. Σε όλους. Να είστε καλά. Καλές γιορτές. Και ευχαριστία σε όλο τον κόσμο, μια που έχω την ευκαιρία μέσω του δελτίου ειδήσεων σας να τις απευθύνω. Παρακαλώ. Χρόνια πολλά σε όλους. Να είστε καλά, επίσης. Ευχαριστούμε.